επιλεγούν οι καλύτεροι από αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή στον πολιτικό στίβο, αλλά πάντα με συγκεκριμένους στόχους. Ας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις, Αντώνη, στον χώρο της Λακωνίας, που είναι αποκλεισμένες. Όταν λες αποκλεισμένες, τι εννοείς? Ότι από δουλειά δηλαδή. Από δουλειά, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, ωραία, υπάρχουν, ναι. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τους Λάκωνες σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να αναδείξουν και τα προβλήματά τους, αλλά να προτείνουμε και τις λύσεις. Δηλαδή, δεν κατερχόμεθα στον πολιτικό στίβο για να επικρίνουμε, να κατακρίνουμε κάποιους, αλλά για να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη μέσα από την ανάδειξη των προβλημάτων. Θα ισχύει πλέον και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή διοικεί την χώρα το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Κυβέρνηση δηλαδή είναι. Ναι, σε αυτό πολύ σωστά μου δίνει την ευκαιρία να σου πω ότι μόνοι μας, ναι, σαν νεοδημοκράτες, σαν οργανωμένα μέλη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στη Λακωνία, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα αν δεν συνεργαστούμε και με τα άλλα κόμματα. Έτσι. Και δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί ένας Λάκωνας, νεοδημοκράτης, δεν πρέπει σε συγκεκριμένα προβλήματα στον χώρο της υγείας, στον χώρο των δημοσίων έργων, στο συνδικαλιστικό χώρο γενικότερα, δεν πρέπει να συνεργάζεται με τον αγροτιά, με τον οπαδό του ΠΑΣΟΚ, με τον οργανωμένο μέλος. Οι αγρότες οι οποίοι δεινοπαθούν. Τους αγρότες πάνω απ' όλα. Γιατί όπως ξέρεις, οι αγρότες έχουν την ίδια μεταχείριση με μικρές διαφορές, ναι, από όλα τα κόμματα. Αν λοιπόν δεν μονιάσουμε, αν δεν συγκεντρωθούμε στο στόχο μας, δεν προβάλλουμε τα προβλήματά μας, όσο πιο μαζικά γίνεται. Θα γυρίσει όμως κάποιος, αγαπητέ Χρήστο, και θα πει: κύριε Λιόπουλε, τι μας λες τώρα, αφού εδώ ο αρχηγός σας σε ένα εθνικό θέμα και δεν θέλησε να συμπαρασταθεί, να συμπαραταχθεί με το κυβερνόν, με τον Πρωθυπουργό συγκεκριμένα, για τα θέματα της κρίσης έναντι, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρόβλημα το οικονομικό δηλαδή που αυτή, ναι, τη στιγμή περνάμε. Εσείς τώρα ζητάτε, μάλλον δεν ζητάτε, προτείνετε, έχετε μία θέση, θα σας την αναγνωρίσει, θα σας την επιτρέψει ο κομματικός μηχανισμός? Αυτό είναι στο χέρι μας, είναι θέμα χειρισμών. Τα λέω, πολύ σωστά τα λες. Αλλά πολύ σωστά τα λες και προσπαθείς να φτάσεις στο διατάφτα που μας ενδιαφέρει. Το να προτείνουμε να εξαγγέλνουμε κάποια πράγματα και να μην ισχύει εν τέλει. Έτσι, γιατί άμα θα έρθει μια ομάδα, ναι, ανθρώπων, γιατί βέβαια εσείς δεν θα ασχοληθείτε με προσωπικά ρουσφέτια, αλλά να έρθει μια ομάδα. Έχετε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Έχετε τη δυνατότητα, αλλά να έρθει μια ομάδα αγρότες, ένας συνεταιρισμός, ένας ξέρω εγώ κάτι. Οι ενεργοί πολίτες, ξέρω εγώ πώς τους λένε πλέον, είναι μια μοντέρνα έκφραση διαμαρτυρίας. Ακριβώς. Με τους ενεργούς πολίτες. Θα τους δεχθείτε και θα συμπαραταχθείτε μαζί τους? Ναι, θα σου απαντήσω γιατί το ερώτημά σου είναι διπλό. Όσον αφορά το αν θα γίνουν αποδεκτές οι εισηγήσεις μας, ναι, αφενός θα το δούμε στην πράξη. Αφετέρου έχουμε τον τρόπο να τις περάσουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι που έχουμε πολιτευτεί χρόνια στον χώρο της Λακωνίας με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας πάρουν σοβαρά υπόψη, να μην λάβουν σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις μας. Είσαστε αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Ακριβώς. Και ξέρουν ότι ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε και το κόμμα και τον πολίτη της Λακωνίας και τον Λάκωνα. Οπότε έχουμε περισσότερες πιθανότητες, για να είμαι ειλικρινής και ακριβής απέναντί σου. Όσον αφορά τη συνεργασία με τα άλλα κόμματα που έθεσες και κατά πόσο θα συνεργαστούμε, αυτό σε είναι τοπικό, βέβαια. Ακριβώς. Είναι όχι μόνο στο χέρι μας, αλλά και στους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων, προς τους οποίους απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση. Σαφώς. Και στην περίπτωση την ευκταία που εκλεγώ, γιατί δεν το γνωρίζω αυτό, βέβαια, θα αποφασίσουν οι Λάκωνες Νεοδημοκράτες. Σε περίπτωση λοιπόν που εκλεγώ εγώ στη θέση του Προέδρου της ΝΟΔΕ, είναι σίγουρο ότι την επόμενη μέρα θα προσπαθήσω να έχω ευρύτερο μέτωπο συνεργασίας με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Γιατί, για παράδειγμα, όπως πολύ σωστά προείπες, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχουμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Τους επέλεξε ο ελληνικός λαός. Και πολύ σωστά θα δεχτείτε να συνεργαστείτε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Φερρυπίν. Το λέω σαν παράδειγμα, μην, ναι, παρεξηγηθώ. Ή το ΠΑΣΟΚ θα δεχθεί να συνεργαστεί με η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ναι, σε συγκεκριμένα θέματα. Μια διαπαραταξιακή συνεργασία. Ναι. Και οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που κινούνται χρόνια υψηλά ετών στη Λακωνία και τι στόχους έχουν. Μάλιστα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην ομάδα με την οποία συνεργάζομαι, πιστεύω ότι έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ό,τι πούμε ισχύει και αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα και θα μας βοηθήσουν. Αυτό μπορώ να το υποσχεθώ. Σωστά. Άρα λοιπόν, έχουμε δύο ψηφοδέλτια.
ο καθένας που θα πάει να ψηφίσει θα έχει μια ταυτότητα, μια αστυνομική ταυτότητα, τι θα έχει μαζί του. Την αστυνομική του ταυτότητα, και εφόσον είναι εγγεγραμμένος και απέκτησε το δικαίωμα του εκλέγην μέχρι 28 Απριλίου και από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση των αρχηγών του κόμματος. Θα ψηφίζει καταβάλλοντας το αντίτιμο των 2 ευρώ. Ήταν 5, φροντίσαμε να γίνει 2. Δηλαδή ήδη έχουμε και μια έμπρακτη απάντηση μια συγκεκριμένη σε αυτό που είπες. Σωστά. Είπαμε ότι τα 5 ευρώ στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες. Είναι δύσκολες οι εποχές, και έπρεπε, πολύ δύσκολες όπως σωστά λες, και είπαμε να μειωθεί. Και σωστά το καταφέραμε. Έχουμε λοιπόν κάτι που για μας είναι σημαντικό για αρχή. Άρα λοιπόν έχουμε 2 ψηφοδέλτια. Το ένα είναι ένα ψηφοδέλτιο με 1, 2, 3, 5, ξέρω πόσοι θα είναι υποψήφοι για την Προεδρία. Ναι. Και ένα για τους Προέδρους και τα Συμβούλια των τοπικών επιτροπών. Ναι. Ξέρω μόνο εσάς και τον κύριο Γρυπιώτη. Ναι, πολύ σωστά, μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Και από εκεί και πέρα άλλο ψηφοδέλτιο που θα είναι για η Σύμβουλη, ας το πούμε. Ναι, σε αυτή τη φάση θα εκλεγεί ο Πρόεδρος, θα εκλεγεί ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ και τα Συμβούλια των τοπικών επιτροπών. Σε 2 εβδομάδες περίπου θα συνέλθει η ΝΟΔΕ, όπου θα εκλέξει τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου. Ακριβώς, ναι. Τα 15 μέλη, και 16ος θα είναι ο Πρόεδρος που θα χάσει εφόσον συμπληρώσει το 20%. Ο υποψήφιος Πρόεδρος που θα χάσει τις εκλογές. Αυτός που θα κερδίσει με ποσοστό πάνω από 40% εκλέγεται απευθείας. Να το κάνουμε πιο, πιο αναλυτικά. Βεβαίως. Θα έχουν 2 ψηφοδέλτια, 2 κάλπες. Στο ένα θα υπάρχουν τα ονόματα των υποψηφίων. Στη Λακωνία, Φερμή, πόσες κάλπες θα μπουν? Σε 19 τοπικά διαμερίσματα, σε 19 επιτροπές. 19 είναι επιτροπές που υπάρχουν στον χώρο της Λακωνίας. Θα στηθούν κάλπες σε χώρους που θα αναγγείλουμε σε αυτόν τον χρόνο. Και εκεί θα έχουν στη μία κάλπη να εκλέξουν για υποψήφιο πρόεδρο, να αποφασίσουν, και στην άλλη για τους Προέδρους και τα Συμβούλια των τοπικών επιτροπών. Μάλιστα. Από τα Συμβούλια των τοπικών επιτροπών. Μισό λεπτό εδώ να το διευκρινίσουμε για την καλύτερη αντίλήψη των πραγμάτων από τους τηλεθεατές μας. Τα τοπικά, δηλαδή σε κάθε διαμέρισμα που υπάρχει κάλπη, υπάρχει και αντίστοιχη τοπική επιτροπή. Ακριβώς. Και αν είναι τοπική οργάνωση, μπορούν να βάλουν μόνο ένα σταυρό προτίμησης, όπως και για πρόεδρο ΝΟΔΕ, μόνο ένα σταυρό. Ναι. Όταν είναι όμως για τοπική επιτροπή και όχι τοπική οργάνωση, είναι πιο μεγάλη η τοπική επιτροπή, να το πούμε. Άρα θα είναι δηλαδή 3 τα ψηφοδέλτια. Δύο θα είναι σε κάθε περίπτωση, και θα γράφουν για πρόεδρο ΝΟΔΕ και για πρόεδρο τοπικής και το Συμβούλιο. Για τοπική επιτροπή μπορούν να βάλουν μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης. Α, μάλιστα. Ενώ για πρόεδρο της ΝΟΔΕ μόνο ένα. Κατανοητό. Κατανοητό. Ναι. Ωραία. Πέστε μας τους στόχους σας. Τους πρώτους και βασικούς στόχους σας. Πρώτος στόχος είναι η συνεργασία στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ξανασυγκεντρώσουμε τους ανθρώπους του χώρου μας, τη δύναμή μας, η οποία ήταν σε ευθύνουσα πορεία λόγω του εκλογικού αποτελέσματος, να δώσουμε θάρρος στους ψηφοφόρους μας, στα μέλη του κόμματός μας. Να ανασυγκροτήσετε τις δυνάμεις σας. Δηλαδή. Ώστε μέσα από αυτή την ανασυγκρότηση, όπως πολύ σωστά είπες, να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και πώς μπορούμε να τα αναδείξουμε σε πρώτη φάση και να τα επιλύσουμε ή δυνατόν μέσα από τις προτάσεις μας. Και οι προτάσεις μας δεν θα μείνουν στο ράφι, αλλά θα προωθηθούν στους αρμόδιους φορείς, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, διότι δεν είμαστε απλά, Αντώνη, σε μια κρίση, είμαστε σε αλλαγή εποχής. Αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν με πολύ γρήγορο ρυθμό και πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Διότι δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα και πρέπει να αποφασίζουμε εμείς, διότι έλεγε πάλι, είμαι υποχρεωμένος να ανατρέξω στον Αριστοτέλη, έλεγε ότι ο πολίτης είναι αυτός που συμμετέχει στα κέντρα, στις δικαστικές λειτουργίες και στα κέντρα των αποφάσεων, εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις. Μετέχει αρχής και κρίσεως. Αν εμείς δεν είμαστε, όπως σωστά είπες, ενεργοί πολίτες, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω τίποτα άλλο να συζητήσω. Ο χρόνος είναι άλλωστε αδυσόπιτος στην τηλεόραση, όπως ξέρεις. Εκτός από αυτό το κεντρικό στόχο της ανασυγκρότησης των δυνάμεων, ούτως ώστε να αποκτήσετε την εμπιστοσύνη πλέον και προς το κόμμα και προς την όλη ιεραρχία του κόμματος, άλλο έχετε τοπικό τίποτα που να ενδιαφέρει τους τηλεθεατές? Θα το πω και ας γίνουμε κουραστικός, ότι πρέπει να αναδείξουμε τη συνεργασία, γιατί μέσα από τη συνεργασία θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Όταν μπορούμε με εμπιστοσύνη να κοιτάξουμε ένας τον άλλον στα μάτια, μπορούμε να απευθυνθούμε πιο εύκολα, με πιο οικείο τρόπο, και να αποσπάσουμε περισσότερα ο ένας από τον άλλον για το καλό όλων μας. Μάλιστα. Το σύνθημά μας είναι η συνεργασία, και καλούμε τους Λάκωνες Νεοδημοκράτες να προσέλθουν στις κάλπες για να αναδείξουν τον νέο πρόεδρο και τις νέες τοπικές επιτροπές. Κύριε Χρήστο Ηλιόπουλε, αγαπητέ Χρήστο,
Εύχομαι καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσε, Αντώνη. Αγαπητοί ρεδατές, αυτά ως προς την Όδε Νομού Λακωνίας. Γεια σας και χαρά σας.